Νέο κρούσμα ευλογιά των εγωπροβάτων εντοπίστηκε στη Μαγνησία, γεγονό που καταδεικνύει ότι δεν έχουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη για τον περιορισμό τη νόσου. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε στην κτηνοτροφική μονάδα του Προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησία Γιώργου Τερζάκη και σήμερα θα οδηγηθούν σε θανάτωση περισσότερα από χίλια πρόβατα. Ο κύριο Τερζάκης από την πρώτη ημέρα εμφάνισης ζωνών στη Μαγνησία είχε ζητήσει αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου για κάθε θανάτωση και μέτρα οικονομικής στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους. Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο κρούσμα στη Μαγνησία μετά από εκείνες σε εκτινοτροφικές μονάδες των Καναλίων και του Κεραμιδίου τη Δευτέρα το πρωί ο άνθρωπο 3-4 ώρα τα ξημερώματα το φορτηγό, φόρτωσε το γάλα, το πήρε. Εγώ πήγα φόρτωσα λοιπόν ζωοτροφέ. Αυτέ τι δύο κινήσει σίγουρα έπρεπε να τι αποφύγουμε. Μπορούσαμε να τι αποφύγουμε. Λοιπόν, οπότε κάποιο έχει κάνει εδώ ένα λάθο. Τώρα ποιο είναι, α το βρουν οι ίδιοι. Από ποιο γραφείο, έχει γίνει λάθο. Λοιπόν, πρώτο αυτόν. Πήραν την απόφαση, είπαν να θανατωθούν τα ζώα. Δεν αφιβάλλουμε ότι υπάρχει αυτή η αρρώστια με στο κοπάδι. Εγώ τι ειδοποίησα να έρθουν γιατί είχα ένα σημάδι μέσα σε μια γίδα. Εγώ του είπα να έρθουν να πάρουν δείγμα έτσι, για να δούμε τι έχουμε. Για να μην καταστρέψουμε και του άλλου συναδέρφους που είναι δίπλα μα. Λοιπόν, το κοπάδι είναι μεγάλο, χίλια μάνες και ε, τα ζώα είναι πολλά. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είπα, μέχρι την Παρασκευή πρέπει να έχει γίνει η θανάτωση. Η ψυχολογία, η ψυχολογία αρχίζει και πέφτει αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε μέσα, τα ταΐζουμε, γεννάνε γίδια, γεννάνε πρόβατα, τα βλέπουμε, μας παίρνει το παράπονο. Έχω μπει σε μία διαδικασία να τους βοηθήσω να τελειώνει αυτή η θανάτωση και να φύγουμε μπροστά. Να τελειώνει αυτό το ψυχολογικό, να πάρω κι εγώ μία απόφαση, να δω τι θα κάνω την άλλη μέρα το πρωί. Το κατάλληλο, το σωστό ήταν από τη στιγμή που έχουν πάρει την απόφαση, έχουν τα μέτρα, τα έχουν όλα. Δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Δεν με ειδοποιήσανε. Έχω στείλει χαρτί. Τι πάει να πει χαρτί, Ποια είναι αρμοδιότητα εντό του κάθε νους τη περιφέρεια του Δήμου να μπουν μπροστά. Υπάρχει αυτή η αρρώστια, ναι. Παίρνουμε λοιπόν τα μέτρα. Δεν παίρνουμε μόνο κτηνιάτρου. Έτσι, έχουμε και μπολντόζε, έχουμε και εταιρεία καύση. Μπορούμε λοιπόν όλα. Ε, θα μπω σε μια διαδικασία. Εγώ, αυτή τη στιγμή, έχω νεκρά ζώα. Να πληρώσω μηχανήματα, να τα φέρω, να θάβω τα ζώα μου ένα-ένα που ψοφάνε μέσα. Μιλάμε με την κτηνιατρική. Λέει: Κτηνιατρική δεν με έχουν ειδοποιήσει από το Δήμο. Ε, πρέπει εγώ λοιπόν να πάρω στο Δήμο τηλέφωνο ότι η κτηνιατρική σου στείλει ένα γράμμα. Να δει το γράμμα που σου στείλει να απαντήσουμε με γράμματα. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν παίζουμε. Έτσι, με τι ψυχέ, τι ηλικιέ και των ζώων, δεν πρέπει να παίζουμε. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, υπάρχει αυτή η αρρώστια. Τελείωσε. Συνεχίζουμε. Τι κάνουμε, θανάτωση, θανάτωση. Άμεσα όμω. Δεν μπορούμε να καταστρέφουμε την ψυχολογία και τη δικιά μα και των ζώων. Πότε θα γίνει η θανάτωση, και να βρω εγώ λεφτά σήμερα, να φέρω μηχάνημα εδώ πάνω, να έρθει να, να ξεκινήσει. Μήπω κάνουμε μια τρύπα, να βάζουμε μέσα νεκρά ζώα. Και να πάω να παγοράσω πάω ασβέστε, να πάω να πάω, τα κάνω όλα εγώ από την τσέπη μου. Λοιπόν, τι τσι θέλουμε. Μπορούν να πάρουν λοιπόν τα μέτρα εντό και να φύγουμε μπροστά, ή δεν μπορούμε. Ή θα είμαι ένα κτηνοτρόφο να μην ξανακάνει ζώα. Έτσι, γιατί με την ψυχολογική κατάσταση τη δικιά μου, εάν με ταλαιπωρήσουν κι άλλο, θα πω: αντί και στο καλό και δεν ξανασχολούμε με τα ζώα.